Καταρχάς, από την πρώτη στιγμή το κίνημα αλλαγής έχει δηλώσει ότι είμαστε υπέρ της λύσης, αλλά όχι οποιασδήποτε λύσης. Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των πρωθυπουργών των δύο χωρών, αλλά όχι συγκεκριμένη λύση. Το ζητούμενο είναι το να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και χθες, με επίσημη ανακοίνωση του κίνημα αλλαγής μετά από απόφαση του Πολιτικού μας Συμβουλίου, ζητήσαμε να μπορούμε να έχουμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι τοποθετηθήκαμε επί της αρχής για το ζήτημα. Με βάση συγκεκριμένες θέσεις, εστιάζουμε σε δύο σημεία. Πρώτον, την εξάλληψη όλων των αλληλεπιδρωτικών στοιχείων των σκοπίων σε βάρος της χώρας μας. Είτε αυτό αφορά σταγματικές αλλαγές που είναι αναγκαίες να γίνουν και με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και όχι απλά να αφηθούν στην τύχη τους, είτε αυτό αφορά οποιασδήποτε άλλες αλλαγές αφορούν θέματα εθνικότητας, θέματα γλώσσας, θέματα σχολικών βιβλίων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο όπως για παράδειγμα τα αγάλματα και όλα αυτή η ιστορία που στείλανε τα Σκόπια, η οποία παραχαράσει την ιστορία της χώρας μας. Και το δεύτερο και σημαντικό για μας είναι μία ενιαία ονομασία για όλες τις κρίσεις, έργα όμως. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε υπέρ της εξέδρας της λύσης, είμαστε υπέρ της ευημερίας στην περιοχή, στην ευρύτερη των Βαλκανίων. Θέλουμε η χώρα μας να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο βωμό του ότι η Ευρώπη πιέζει και το ΝΑΤΟ πιέζει για να βρούμε άμεσα λύση, δεν θα δεχτούμε την οποιαδήποτε λύση. Μόλις λοιπόν πάρουμε επίσημα αναλυτικά τους όρους που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση, γιατί μέχρι στιγμής χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό ένα πολύ γενικό λόγο πλαίσιο, θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα κατόπιν νέας απόφασης του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής. Ένα σημείο το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό είναι η στάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας δεν επέδιωξε την Εθνική Συνεννόηση, παρόλο που είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Δεν επέδειξε την Εθνική Συνεννόηση, επέλεξε να αντιληφθεί μόνος του σε διαπραγματεύσεις, στηριζόμενος στην κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά μάλιστα σε μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία δεν φαίνεται να υπάρχει. Όταν ο κ. Καμένος βγαίνει και λέει ότι δεν θα ψηφίσει τη λύση στο Σκοπιανό, αλλά στηρίζει την κυβέρνηση και ότι θα πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας και θα ψηφίσει όλα τα μέτρα που φέρνουν την Πέμπτη και μάλιστα και σε μια κατεύθυνση από προσανατολισμού και της κουβέντας από τα 5,9 δις μέτρα που έχουν ήδη συμφωνήσει, για μας υπάρχει σοβαρό ζήτημα που αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία και δεν μπορούν άλλο κάποιοι να στείλουν νέα επικοινωνιακά παιχνίδια του καλού και του κακού πατριώτη, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει καμία επίπτωση στη βιωσιμότητα της σημερινής κυβέρνησης. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι αποσπασματικό. Δεν είναι το θέμα να συμφωνούμε μόνο με το όνομα ή αν συμφωνούμε με τους όρους του αλληλεπιδρωτισμού ή ενιαίας λύσης. Έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη θέση. Λέει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμως και εξάλληψη όλων των αλληλεπιδρωτικών στοιχείων. Μόλις λοιπόν δούμε το πλήρες κείμενο, θα αξιολογήσουμε αν η λύση που πραγματικά έρχεται καλύπτει τα εθνικά μας συμφέροντα και διασφαλίζει την ιστορία της χώρας μας. Η έννοια του δημοψηφίσματος είναι σχετική, γιατί δυστυχώς είδαμε και το 2015 να μπαίνει από πλευράς της κυβέρνησης ένα διχαστικό δίλημα χωρίς καμία ουσία, το οποίο το μόνο που κατάφερε είναι να διχάσει τον ελληνικό λαό. Το ζητούμενο δεν είναι νέα διλήμματα που θα διχάσει τον ελληνικό λαό, το ζητούμενο είναι μία λύση η οποία θα συνθέτει όλες τις απόψεις που υπάρχουν στη βάση της κοινωνίας και ακριβώς και θα συνθέτει και θα αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό και το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Πρώτα λοιπόν πρέπει να δούμε το ποια είναι αυτή η λύση και μετά πρέπει να δούμε το πώς αυτή θα εκφραστεί σε επίπεδο κοινωνίας. Αν δεν έχουμε συγκεκριμένη λύση, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε για το πλαίσιο για το οποίο αυτή θα γίνει αποδεκτή ή όχι από την ελληνική κοινωνία, τον ελληνικό λαό και το ελληνικό κοινοβούλιο.